των καυσίμων, άλλη μια μαραθώνια συνεδρία χθες στην Βουλή. Είχαμε και το βάπτισμα πυρός του νέου Διευθυντή Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, του κ. Κωνσταντίνου Καραγιώργη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραγιώργη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Σας ενημέρωσαν και για το όνομά μου. Λοιπόν, είμαι η Κάτια Σάβα. Χαίρομαι για τη συνομιλία μας. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Και να δούμε μαζί ακριβώς αυτά που ζήτησαν οι βουλευτές, κύριε Καραγιώργη, για το θέμα των καυσίμων. Να δούμε τι στοιχεία έχει η υπηρεσία καταναλωτή, ποια είναι η μεθοδολογία και γιατί κάποια στοιχεία είναι απόρριτα. Για παράδειγμα, το περιθώριο κέρδους των εταιριών. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν έτσι, για μια σωστή ενημέρωση ότι κατατέθηκαν δύο τροπολογίες χθες νομοσχεδίων. Η μία αφορούσε τα καταναλωτικά αγαθά και την πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο μας για επιβολή ανώτατης τιμής πάνω στα ομιχτό κέρδος των προϊόντων αυτών. Ναι. Και το δεύτερο αφορούσε μια τροπολογία του ΑΚΕΛ πάνω στα καύσιμα με την οποία αφορούσε την επιβολή πλαφών. Ναι. Να διευκρινίσω όμως, κυρία Σάβα, γιατί υπήρχε μια παρερμηνία, ότι χθες ήταν, όσον αφορά την τροπολογία αυτή, παρουσιάστηκε χθες, έγινε μια ανταλλαγή απόψεων. Εμείς εκφράσαμε τις απόψεις μας, μια πρώτη άποψη όσον αφορά την συγκεκριμένη τροποποίηση. Να τονίσουμε επίσης ότι με βάση την υφιστάμενη υπάρχει δυνατότητα από μέρους της Υπουργού για επιβολή πλαφών. Δηλαδή, yeah, δεν είναι με βάση την τροπολογία που θα μπει πλαφών. Υπάρχει ήδη μέσα στην πρόταση των νομοσχέδιων η δυνατότητα επιβολής πλαφών. Και εμείς απλώς αυτό που εξεφράσαμε χθες είναι ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το ύψος των τιμών που διατίθεται στα προϊόντα αυτά στην αγορά είναι υπερβολικά πιο υψηλό από αυτό που δικαιολογείται από τις διεθνείς και εχώριες συνθήκες. Οπότε, μόνο το πλαφόν είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεν, αλλά δεν σημαίνει μπορεί να έχει ένα αρχικό όφελος, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Έγινε στο παρελθόν και υπήρχαν πράγματι αποτελέσματα. Και για να σας, αν μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο, να σας δώσω να καταλάβετε. Εάν, παραδείγματος χάρη, επιβληθεί πλαφόν σήμερα σε μια τιμή 1,90 και οι εταιρείες εισάγουν πιο ακριβά, με αυτό το ράλι τιμό που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά, εισάγουν πιο ακριβό πετρέλαιο. Σίγουρα δεν θα θέλουν να το φέρουν για να το πουλούν στη ζημιά τους. Οπότε πρέπει να προσέξουμε, γιατί στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να μην ήθιστε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Αλλά υπάρχει στην εργαλειοθήκη της Υπουργού. Εμείς ως υπηρεσία παρακολουθούμε καθημερινά τις τιμές μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε και παρακολουθούμε τις τιμές. Και όταν παρατηρήσουμε, αν και εφόσον παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν, αν θέλετε, αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, σίγουρα θα προτείνουμε στην Υπουργό να λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Το θέμα μας είναι όμως πώς εσείς αντιλαμβάνεστε το αδικαιολόγητα υψηλές τιμές. Πάμε να δούμε τις τιμές που και αναφέρατε και στην Βουλή χθες, κύριε Καραγιώργη, που έχουν να κάνουν με τις τιμές που αγοράζουν οι εταιρείες ζυλισμένων καυσίμων και την αύξηση συγκριτικά με πέρσι. Και από εκεί να το πιάσουμε να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Κοιτάξτε, να σας δώσω ενδείχτικα, ναι, ότι από πέρσι τον Ιούνιο μέχρι φέτος για τη βενζίνη 95, για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμασης υπήρχαν αντίστοιχα αυξήσεις από 118 μέχρι και 180%. Ναι. Αυξήσεις. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε, οι εταιρείες που πάνε να αγοράσουν δηλισμένα προϊόντα στα δηληστήρια, ναι, από πέρσι μέχρι φέτος πληρώνουν αυτές τις αυξήσεις που σας έχω αναφέρει. Ναι. Κατόπιν, όταν πάρουν τα προϊόντα αυτά, που είναι χρηματιστηριακές πράξεις που γίνονται τη συγκεκριμένη μέρα που αγοράζουν το προϊόν τους. Και δεν έχει να τονίσουμε αυτό, ότι αυτό δεν συσχετίζεται με την αγορά του αργού πετρελαίου από τα δηληστήρια. Ναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι σε άλλη τιμή που τα αγοράζουν και δεν διασυνδέονται τα δύο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, μια και έξω, για να είναι πολύ ξεκάθαρο και στους τηλεθεατές σας. Κατόπιν, με την αγορά προστίθενται όλα τα κόστη που αφορούν τη μεταφορά του στην Κύπρο, φορολογίες, οι χρεώσεις οτιδήποτε προκύψουν, το περιθώριο κέρδος που δίνουν στις εταιρείες, στους προεδρούς, και μετά υπάρχει μετά ένα
με βάση τη διαδικασία που ακολουθούμε το πλαίσιο, υπάρχει μια αυτόματη επιτρεπτή, αν θέλετε, τιμή κέρδους, η οποία βγαίνει αυτόματα με βάση τη φόρμουλα και με βάση αυτό κινούμαστε. Εάν δούμε ότι η τιμή ξεπερνά αυτό το κέρδος που βγάζει η φόρμουλα, τότε σημαίνει ότι κάτι πάει, κάτι προβληματίζει. Ναι. Αλλά και επί του παρόντος αυτή η φόρμουλα και η νέα μεθοδολογία που αντιλαμβάνομαι έχει διοθετηθεί, δεν είναι εντοπίζει σε κάτι. Είναι σε εξέλιξη. Ωραία. Είναι απλά, ναι, έπρεπε να είναι από ναι. τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος αυτό, σε εφαρμογή. Τώρα, κύριε Καραγιώργη, αυτό είναι μια μεθοδολογία. Είναι κάποια αριθμή, μια διαδικασία και μια πρακτική. Στο μεταξύ, είναι πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να ελεγχθούν ή μπορεί και να μην μπορούν. Να μας το πείτε εσείς. Τα έθεσαν χθες και οι βουλευτές, τα θέτουν και οι πρατηριούχοι. Για παράδειγμα, λέτε εσείς ότι αγοράζουν εκείνη τη μέρα τα δηλισμένα προϊόντα αναλόγως της ημέρας. Έρχονται. Σε τι ποσότητες, ποιος ελέγχει πόσα φθάνουν, πόσα αποθηκεύονται, πώς αλλάζει η τιμή την ίδια μέρα μια Κυριακή, χωρίς να υπάρχει νέο φορτίο ή παραλαβή από ένα πρατήριο. Όλα αυτά ποιος τα ελέγχει. Μετά που θα φτάσουν και έχει μια τιμή που τη βλέπετε πάνω στο τιμολόγιο των εταιριών, μετά μπαίνει το κέρδος. Ποιο είναι αυτό το κέρδος, πώς υπολογίζεται, πόσο μένει στους πρατηριούχους, ποια η διαφορά των πρατηριούχων των ανεξάρτητων από αυτούς που είναι της εταιρείας. Είναι αυτά που πρέπει να δοθούν απαντήσεις, έτσι ώστε να δούμε αν γίνεται ο σωστός έλεγχος. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνετε τώρα σε κάποιες λογιστικές πράξεις, οι οποίες δεν είναι εύκολες να εξηγηθούν. Όχι, το θέμα εξηγήθηκαν χθες στη Βουλή, διότι κατάλαβα ότι δεν πίστηκαν οι βουλευτές. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ελέγχονται και από την Τελωνία και οι ποσότητες που έρχονται και από όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες πολύ αναλυτικά και από τους φόρους και από όλα, από τις φορολογικές υπηρεσίες και γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή το τι συμβαίνει. Εμείς η εργασία που έχουμε ως υπηρεσία καταναλωτών, η οποία μεληνούμε για τους καταναλωτές και η έννοια μας είναι οι καταναλωτές και προσπαθούμε ακριβώς να τους προστατεύσουμε. Εμείς παρακολουθούμε συστηματικά καθημερινά αυτό το πλαίσιο που εφαρμόζουμε. Με αυτό το εργαλείο που έχουμε σήμερα, θα το εξελίξουμε, θα βάλουμε και άλλα στοιχεία μέσα ώστε να έχουμε περισσότερη. Ναι, αυτή η παραδοχή όμως ότι θα εξελιχθεί και θα είναι καλύτερο, είναι μια παραδοχή που πρέπει να προβληματίσει. Άρα ενδέχεται τώρα να μην είναι καλή η αξιολόγηση και ο έλεγχος. Σωστά. Κοιτάξτε, οτιδήποτε στη ζωή εξελίσσεται. Και ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί σήμερα, σε δύο χρόνια θα εξελιχθεί και θα είναι ένα νέα μορφή αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει ότι. Με τον αλλάζει το καθρεφτάκι, τη διαφορά από το να κινείται το όχημα, το πώς εξελίσσεται. Εμείς με βάση δεδομένα που έχουμε, ζητήσαμε να προσθετούν και άλλα στοιχεία μέσα, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη ακρίβεια στην εκτίμηση των τιμών και κατά πόσο να δούμε αν υπάρχει αδικαιολογητή τιμή. Και λιγότερη ακρίβεια στην τιμή των καυσίμων. Κύριε Καραγιώργη, έχουμε στοιχεία σήμερα από το παρατηρητήριο που είναι και ακόμα ένα πρόβλημα ότι κάποιες εταιρείες δεν είναι μέσα ή δεν ανανεώνεται άμεσα. Ποια είναι η υψηλότερη τιμή σήμερα σε κάθε ένα από τα καύσιμα? Εντάξει, σήμερα δεν οφείλω να πω ότι χθες έχω πει, απλώς αυτό που μπορούμε να πούμε... Έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε κάποια πρατήρια, αυτό είναι το... Χθες που ήταν 1,99 η ακριβότερη τιμή. Σήμερα. Όμως, σήμερα δεν το παρατηρήσα, ναι. Αλήθεια, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό που πρέπει οι καταναλωτές να πράττουν είναι να παρατηρούν τις τιμές μέσα από τα παρατηρητήρια, που είναι τα εργαλεία που έχουμε εμείς ως υπηρεσία και όσον αφορά τα καταναλωτικά προϊόντα, αλλά όσο αφορά και τα καύσιμα, πρέπει να παρατηρούν τις τιμές ώστε να εξασφαλίζουν τις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Και οφείλω να σας πω ότι υπάρχει και μια διακύμαση, κυρία Σάβα, της τάξης του περίπου 15 σεντ στα καύσιμα και αντίνεται στους πίνακες που έχουμε των καταναλωτικών αγαθών και εκεί υπάρχει μια σοβαρή διακύμαση, έτσι ώστε σίγουρα αν είναι όμως το πρατήριο στην πόλη Χρυσοχούς και είναι το ακριβότερο, δεν θα το πάρεις αυτό για να πας στην Πάφο να προμηθευτείς. Σίγουρα θα πας στην Πάφο, όμως η υπηρεσία δίνει η αναπεριοχή τις πιθανότερες δυνατές τιμές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας σε άλλη περιοχή, αλλά στην περιοχή που ζεις μπορεί να διαπιστώσεις ποια είναι η χαμηλότερη τιμή και να αξιοποιήσεις αυτή τη δυνατότητα που έχεις. Κύριε Καραγιώργη, δεν ξέρω αν έχετε ευχαίρεια χρόνου. Θα πρέπει να πάω να συνδεθώ με την περίκλειστη αμόχωση του για δηλώσεις. Αν έχετε καλώς, αλλιώς να σας αποδεσμεύσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας τις επόμενες μέρες. Οπότε, σας ευχαριστώ πολύ.